Οι άλλοι δύο που είναι και οι πλέον επικίνδυνοι, πρόκειται για έναν δύο αλβανική καταγωγή. Έχω σημειώσει για τον πρώτο, έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για μία ανθρωποκτονία. 17 ένοπλε ληστείε σε σπίτια, 18 ένοπλε ληστείε σε καταστήματα, μία ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ, 3 ένοπλε ληστείε σε σπίτια, 7 ένοπλε συμπλοκέ με αστυνομικού, 6 διαρρήξει και 17 κλοπέ αυτοκινήτων. Ο δεύτερο ε, που καταζητείτε μαζί του ήταν μέλο της πείρα των λεγόμενων ληστών με που έμπαιναν σε σπίτια και, τα, και, ε, κυρίως ε, ευκατάστατων ε, ιδιοκτητών και ακινητοποιούσαν το προσωπικό και έκλεβαν ό,τι έβρισκαν μπροστά του. Ένα από τα θύματα του που ήταν τότε είχε γίνει ο σχετικό δώρο ήταν και ο Λευτέρη Πανταζή, ο γνωστό τραγουδιστή. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά το προφίλ των δραστών. Το ερώτημα είναι λοιπόν, καταρχά, για ποιο λόγο βρέθηκαν για τόσο μεγάλο διάστημα ε, οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι στο μεταγωγόν, ενώ ήταν έτοιμοι να μεταχθούν από, τη, από τον Κορυδαλό στην Κρήτη. Ακριβώ, Γιάννη. Την Τετάρτη το πρωί ε, έπρεπε να είχαν φύγει από την περασμένη Τετάρτη το πρωί για την Κρήτη. Όμω, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, η εισαγγελέα του Πειραιά ζήτησε να παραμείνουν στο τμήμα μεταγωγών, διότι στις, στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί πριν λίγο καιρό στον Κορυδαλό και γι' αυτό το λόγο ε, γίνανε μεταγωγέ πολλών κρατουμένων προ διάφορε φυλακέ τη χώρα, είχαν βρει στα κελιά του κάποια αυτοσχέδια μαχαίρια. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Εισαγγελέα η κυρία του Πειραιά έκρινε ότι έπρεπε να παραμείνουν στο μεταγωγόν ε, για να του ασκήσει ποινική δίωξη για αυτά τα μαχαίρια που βρέθηκαν στα, ε, στα κελιά. Τους. Τώρα, το ερώτημα είναι βέβαια, Θάνο, πώ βρήκανε το μαχαίρι που χρησιμοποιήσαν προκειμένου να αφοπλήσουν και να απειλήσουν το φρουρό. Ε, είναι κινηματογραφικό αν όχι εξοργιστικό τόσο το πώς βρήκανε αυτά τα αυτοσχέδια μαχαίρια όσο και πώς κατάφεραν να βγουν από τα κελιά τους. Για να το πάρουμε από την αρχή, Πάμε, ο λοιπόν, πώς ένας έθεσαν... από αυτούς ναι. προσποιήθηκε ότι είχε πολύ μεγάλους πόνους στην κοιλιά και είπε στον αστιφύλακα που ήταν φρουρός εκείνη την ώρα στο, στα κελιά των κρατουμένων ότι στην τσάντα του είχε φάρμακα για αυτή την περίπτωση. Ο αστυνομικό αντί να πάει στην τσάντα μόνο του να ψάξει να βρει τα φάρμακα και να του τα δώσει, άνοιξε την πόρτα του κελιού, του συγκεκριμένου κελιού, πήρε τον δεύτερο ε, συνεργό του μαζί του να ψάξει αυτό στην τσάντα, άφησε ανοιχτή και την, και την πόρτα τη πτέρυγα και όταν επέστρεψαν πίσω Δημόν. τον ακινητοποίησαν με μαχαίρια που είχαν φτιάξει από τα αλουμινένια πλέγματα των φωτιστικών που είναι μέσα στα κελιά. Πού να πάει λοιπόν το μυαλό και ο καθενό. Λοιπόν, Θάνοσου Τίη, ευχαριστώ πολύ.